34. Αντιμέτωπος ο Μπρούνο Βάλε με τον Βοού. Πολύ πιθανό στην πιο καθοριστική φάση στο τελικό. Το Βοού φοβάμαι. 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 Για να δούμε. Σφύριξε ο Σκόμινα. Ο Βοού. Εκτελεί απόκρουση από τον Βάλε. Και η μπάλα απομακρύνεται. Ο Πεπέ επαναφέρει. Δεν βρίσκει την μπάλα. Ο Μοντέιρο και έξω. Ο Βάλε έκανε εξαιρετική επέμβαση. Δικαιώνεται ο Κώστας Μαλέκος, ο οποίος είπε φοβάμαι τον Βοού. Δεν έκανε με ψυχραιμία το πέναλτι. Και η μεγάλη απόκρουση εδώ πάλι έπεσε με το αριστερό χέρι. Έσωσε την εστία γύρω το σώμα του δεξιά. Ο Βάλε κινείται εδώ. Έσωσε κυριολεκτικά τον Απόλλωνα. Τον κρατά όρθιο στην διεκδίκηση του κυπέλου. Το είχα πει διότι το είπα και στο διάρκεια του αγώνα το οποίο δεν μου δείχνει. Παπουλής. Πρώτο δοκάρι διευκολύνει τον Βοού. Έδιωξε ο Καρτόσο. Το σούτι πάρα στα δίχτυα. Ένα εξαιρετικό σούτ από τον Αργεντινό που πέρασε ως αλλαγή στην παράταση. Στο τέταρτο λεπτό ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ. Άλλαξε λίγο πορεία η μπάλα, δεν πόντεσε ο Ντεκρά. Ο Απόλλωνας ανοίγει λοιπόν το σκορ στο τέταρτο λεπτό της παράτασης και γίνεται χαμός στη δυτική κερκίδα. Οι πανηγυρισμοί από τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Εδώ σκόρερ ο Καρτόσο. Αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή από την ευτέλεση του κόρτερ. Έδιωξε ο Βοού. Εδώ είναι ο Καρτόσο. Το σούτ πέρασε, η μπάλα του χτύπησε λίγο σε ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Ανέβηκε εδώ λίγο στο κεφάλι του Ον πάνω από τον Τεκρά. Το γκολ λοιπόν για τον Απόλλωνα με αυτόν τον τρόπο από τον Καρτόσο, ο οποίος όταν την ακούμπησε ο Ουόνι, αντίδραση εδώ από τον Χριστοφόρου, τον προπονητή του Απόλλωνα, ο οποίος πανηγύρισε έξαλλος και δικαιολογημένος βεβαίως και ο πανηγυρισμός από τον Καρτόσο. Κώστα Μαλέκο ακούμπησε λίγο ο Ουόνι.